δούμε, ακουγόμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη φορά κατάφερα να παίξω και λίγο μουσική και ακούστηκε. Κάνω και τον τεχνικό. Καθυστέρησα σήμερα να έρθω, μισή ωρίτσα, αλλά τι να κάνω, θα τα πούμε κατά μισή ωρίτσα λιγότερο. Για να δούμε. Ναι, σωστά. Οπότε έχουμε 3 Δευτέρου σήμερα Παρασκευή. Κάτι μου κάνει περίεργα εδώ ο ήχος, αλλά νομίζω θα καταφέρουμε. Με περίμενε να με ακούσει η Γεωργία. Γεωργία, ελπίζω να με βλέπεις. Τα παιδιά λοιπόν από τη δουλειά διαγνώστηκαν όλοι με COVID και γι' αυτό και έχουμε μείνει μόνοι μας και καθυστερούμε να τελειώσουμε και γι' αυτό και άργησα. Γεωργία, Βασίλη, Στέλιο, Σοφία, περαστικά. Φιλιά πολλά, σας περιμένουμε να γυρίσετε, να ξανακάνουμε πάρτι, να μην κολλήσουμε αυτή τη φορά, γιατί είχαμε κάνει ένα πάρτι και κολλήσαμε. Να πω επίσης και σε ένα συνάδελφο που συναντηθήκαμε σήμερα μετά από χρόνια και δουλέψαμε μαζί, Βασίλη, ο Μπίλη ξέρει τι του λέω, θα σου την μεταφέρω την εκπομπή, γιατί ξέρω ότι τη βλέπεις τώρα. Τι άλλο να πούμε, σήμερα γιορτάζει ο Σταμάτης, ο Σημειών, για να δω τα σκονάκια μου εδώ. Δεν πρόλαβα να προετοιμάσω θέματα πολλά, ούτως ή άλλως έχουμε πολύ λίγο χρόνο, ένα μισό ωράκι. Κάτι έτσι πολύ λίγα, ένας χαιρετισμός και να υπάρχει λίγο μία ανάμνηση της σημερινής μέρας. Γι' αυτό βγήκαμε. Να κάνουμε ένα μουσικό και αμέσως επιστρέφω. Για να δούμε. Λοιπόν, τελειώνει το μουσικό διάλειμμα και εγώ ακόμη να εμφανιστώ. Κάτι λίγα θέματα λοιπόν έχουμε μόνο για σήμερα, γιατί καθυστερήσαμε πολύ, οπότε δεν έχει πολύ χρόνο. Για να δω τι έχω. Ετοιμάσει εδώ.
Το τρίπτυχο λοιπόν, ομορφιά, μόδα, ψυχολογία, θα γίνει μονή στήλη σήμερα, με κάτι πολύ λίγα θέματα. Και επειδή μου το ζήτησε μία φίλη, της βρήκα τις πληροφορίες και θα το μοιραστώ μαζί σας αυτό το άρθρο. Ενδιαφέρει πιο πολύ βέβαια τις γυναίκες. Το συγκεκριμένο, οπότε έχει να κάνει με τις ουρολιμώξεις, τα hacks για να τις προλάβουμε σύμφωνα με μια νέα έρευνα. Άκου, Ελένη, άκου. Πώς επηρεάζουν οι ουρολιμώξεις στην καθημερινότητα των γυναικών? Αυτό, εντάξει, όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι από μια απλή δυσφορία μπορεί να καταλήξει σε μια σοβαρή, ας πούμε, επιδείνωση. Ουρολιμώξεις λοιπόν ουροποιητικού συστήματος, εκτός από άβολες, επώδυνες και αυτές που προκαλούν προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές επιλογές, έχουμε λοιπόν εκτός από όλα αυτά και την επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε για τις επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις και πώς μπορούν να βλάψουν την ποιότητα της ζωής μιας γυναίκας με πολλούς τρόπους. Και φανταστείτε ότι ορίζει τις επαναλαμβανόμενες σε 2 το εξάμηνο ή 3 μέσα σε 12 μήνες, σύμφωνα με την Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία. Τι αποκάλυψε η έρευνα για τις ουρολιμώξεις? Στη μελέτη τους λοιπόν, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα διαδικτυακής έρευνας για 375 γυναίκες άνω των 18 ετών που ζούσαν στις ΗΠΑ. Από τις μετέχουσες, το 43% κατηγοριοποιήθηκε με υποτροπιά στους ουρολιμώξεις με βάση το αυτοαναφερόμενο ιστορικό. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι λοιμώξεις του ουροποιητικού βλάπτουν προσωπικές και κοινωνικές δραστηριότητες όπως ύπνος για σχεδόν το 67% των ερωτηθέντων, σεξ σχεδόν 61%, άσκηση 52%, δουλειές του σπιτιού 51%, κοινωνικός χρόνος με φίλους σχεδόν 47%. Η ανάλυση δεδομένων αποκάλυψε επίσης ότι διαταράσσουν την παρουσία στην εργασία αλλά και την παραγωγικότητα. Περαιτέρω, οι συγγραφείς της μελέτης σημείωσαν το υψηλό κόστος υγείας και μας δίνουν εδώ πρακτικές συμβουλές πρόληψης και αντιμετώπισης. Υπάρχουν ορισμένες συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να προλάβετε την εμφάνισή τους. Για να δούμε. Να εφαρμόζετε προσεκτικά κανόνες υγιεινής στην τουαλέτα, όπως και τον τρόπο που κανείς σκουπίζεται. Αυτό υπογραμμίζουν. Πιείτε άφθονο νερό, επισκεφτείτε την τουαλέτα μόλις νιώσετε την κίστη σας να είναι κάπως γεμάτη και όχι να κρατιόμαστε γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επισκεφτείτε έναν γιατρό εάν έχετε πάθει περισσότερους από 3 ουρολιμώξεις το χρόνο. Αύξηση λοιπόν πρόσληψης νερού, 1 λίτρο την ημέρα, καθώς και συχνή ούρηση. Εντάξει, αυτά πάνω κάτω τα ξέραμε. Και επίσης έχει και μια στήλη με διάφορα προβιωτικά, με διάφορα ροφήματα, που εντάξει τώρα δεν νομίζω ότι μπορώ να την μελετήσω. Ελένη, θα τη στείλω λοιπόν αυτή την έρευνα που σε εισαγωγικά ξεπλένει λοιπόν τα βακτήρια. Αυτά είχα να πω για τα γυναικεία αυτά θέματα. Μετά άλλο ένα που υποσχέθηκα στον Ανδρέα, τρέξιμο ή περπάτημα, τι βοηθά περισσότερο την καρδιά και την απώλεια βάρους. Το περπάτημα και το τρέξιμο έχουν πολλαπλά λοιπόν ωφέλη για τη σωματική μας υγεία. Κάποτε κάναμε προπονήσεις και τρέχαμε, τώρα τα έχουμε αφήσει όλα. Το περπάτημα και το τρέξιμο είναι 2 κατάλληλες ασκήσεις για την ενίσχυση και τη διατήρηση της υγείας, της καρδιάς, καθώς και για την απώλεια βάρους. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν μικρές διαφορές. Κάψιμο λίπους, θερμίδων με αποτέλεσμα απώλεια βάρους, διαχείριση πρόληψη ασθενειών, συμπεριλαμβανομένη τη υψηλή αρτηριακή πίεση του διαβήτη και των καρδιακών παθήσεων, ενίσχυση τη υγεία τη καρδιά και του ποιοτικού ύπνου. Τρέξιμο ή περπάτημα, τι βελτιώνει την υγεία τη καρδιά? Σύμφωνα με τη μελέτη του American Heart Association, το γρήγορο περπάτημα για τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα μειώνει την πιθανότητα εμφάνιση καρδιακών παθήσεων, διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση και υψηλή χολυστερόλη. Αν και φυσικά και το τρέξιμο βοηθά σημαντικά στην προστασία μας,
Από όλα αυτά, σύμφωνα με το συμπέρασμα της εν λόγω έρευνας, φαίνεται πως το περπάτημα έχει ένα μικρό προβάδισμα όσον αφορά την καρδιακή υγεία. Τρέξιμο ή περπάτημα τι είναι καλύτερο για την καύση θερμίδων. Εκτιμάται πως ένα άτομο που ζυγίζει 72 κιλά και ή περίπου 15 θερμίδες ανά λεπτό όταν κάνει τζόκινγκ, ενώ 8,7 ανά λεπτό όταν περπατάει. Με το τρέξιμο επομένως και με περισσότερες θερμίδες από ό,τι όταν περπατάμε, ωστόσο περπατώντας για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε με λίγη υπομονή σε βάθος χρόνου να κάψετε το ίδιο αριθμό θερμίδων με ένα άτομο που τρέχει. Για να διαλέξετε. Τι να διαλέξετε για να κάψετε το λίπος στην κοιλιά. Σύμφωνα με έρευνες, η τακτική αερόβια δραστηριότητα μειώνει το λίπος στην κοιλιά και βοηθάει στη διαχείριση της παχυσαρκίας ανάλογα με την προσπάθεια που καταβάλλετε, κάνοντας ή τη μία ή την άλλη δραστηριότητα, και οι δύο βοηθούν στη μείωση του κοιλιακού λίπους. Στο τρέξιμο, ωστόσο, θα μπορούσε να κάνει τη μείωση του λίπους στην κοιλιά πιο γρήγορη. Πόσα βήματα την ημέρα χαρίζουν μακροζωία? Το περπάτημα μπορεί να είναι μια δραστηριότητα χαμηλής ή μέτριας έντασης, ανάλογα με το πώς την εκτελούμε. Προσπαθούμε λοιπόν για 10.000 βήματα γύρω, δηλαδή στα 8 χιλιόμετρα την ημέρα, χωρίς να πιέζουμε σε ένταση τον οργανισμό μας, ανάλογα με τη φυσική μας κατάσταση. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, ωστόσο, που δημοσιεύτηκε, εδώ μας λέει πού, οι στόχοι μας μπορούν να είναι πιο ρεαλιστικοί. Εν λόγω έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με 7.000 βήματα ημερησίως μειώνουμε τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου και ανοίγουμε το δρόμο για μια μεγαλύτερη και πιο υγιή ζωή. Λοιπόν, είχα δύο θέματα αφιερωμένα. Κάνουμε πάλι ένα μουσικό, διαβάζουμε ένα τελευταίο και για να δω. Έχουμε ένα δεκαλεπτάκι ακόμη και βλέπουμε τι προλαβαίνουμε. Και το διάλειμμα μας, για να δούμε. Και τι άλλο τελευταίο είχα να πούμε, για να δούμε. Οπότε, στο κομμάτι ευζήν και ψυχολογίας δεν είχα ετοιμάσει τίποτα σήμερα και δεν προλαβαίναμε κιόλας να πούμε κάτι, γιατί δεν είχαμε χρόνο. Και ένα τελευταίο που έχει να κάνει με ομορφιά. Τώρα, για την υγεία είπαμε δύο λόγια πιο πριν. Ομορφιά στο δέρμα, λοιπόν, 5 συμβουλές για να αποτρέψετε την πρόωρη γύρανση.
του δέρματος. Καθώς μεγαλώνουμε, το δέρμα μας γίνεται πιο λεπτό και λιγότερο ανθεκτικό. Η ξηρότητα και οι ρητίδες συχνά κάνουν επίσης την εμφάνισή του, ωστόσο ο τρόπος ζωής μας μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τις αλλαγές αυτές και να αποτρέψει την πρόορη γύρανσή του. Η κάθε αλλαγή του καιρού κατά την πάροδο των χρόνων και κάποιες κακές μας συνήθειες επηρεάζουν σημαντικά το δέρμα μας και η γύρανση μπορεί να μας χτυπήσει πρόωρα την πόρτα. Απαιτεί επομένως, απαιτείται η κατάλληλη φροντίδα ώστε να παραμείνει λαμπερό και υγιές παρά τα καιρικά φαινόμενα και την ηλικία μας. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το δέρμα μας από ποικίλες απειλές? Για να δούμε. Κάθε αλλαγή του καιρού κατά την πάροδο των χρόνων και από τις κακές μας συνήθειες επηρεάζουν σημαντικά τη γύρανση και μάλλον όχι, επηρεάζουν σημαντικά το δέρμα μας και η γύρανση μπορεί να χτυπήσει πρόωρα την πόρτα. Απαιτείται επομένως η κατάλληλη φροντίδα του ώστε να παραμείνει λαμπερό και υγιές παρά τα καιρικά φαινόμενα κτλ. Το είπαμε και πριν αυτό. Για να δούμε. Πρώτον, αποφύγετε το καπνίσμα. Όταν καπνίζετε, καίτε το δέρμα σας από μέσα προς τα έξω. Ως εκ τούτου, η διαδικασία γύρανση επιταχύνεται και επομένως είναι πιο επιρρεπές σε ρητίδες και άλλες αλλαγές που σχετίζονται με τη γύρανση. Και αυτό γιατί η νικοτίνη στενεύει τις αρτηρίες και έτσι λιγότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά φτάνουν στα κύτταρα του δέρματος. Επιπλέον, πολλές ουσίες του τσιγάρου προκαλούν μοριακές αντιδράσεις που αλλάζουν ή βλάπτουν τις δομές που απαιτούνται για την ελαστικότητα και την υγεία του. Δεύτερο, ακολουθήστε μια ισορροπημένη διατροφή. Είμαστε διαμφισβήτητα ό,τι τρώμε, αφού ό,τι συμβαίνει στο σώμα μας είναι ο καθρέφτης της διατροφής μας. Η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε καθημερινή βάση βοηθά σημαντικά στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης του δερματός, σύμφωνα με τις μελέτες. Αντίθετα, μια διατροφή πλούσια σε ζάχαρη ή άλλους επεξεργασμένους υδατάνθρακες μπορεί να επιταχύνει τη γύρανση. Τόσο το δέρμα όσο και το σώμα μας έχουν ανάγκη από κατέργαστα μέταλλα, βιταμίνες, φυτοχημικά και άλλες χρήσιμες ουσίες και συστατικά, τα οποία μπορεί να μας παρέχουν μια υγιή διατροφή. Τρίτο, αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου, στη χώρα μας? Λοιπόν, η αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη το χειμώνα, όσο το καλοκαίρι, τόσο το χειμώνα. Η πιο κοινή αιτία καρκίνου του δέρματος και των σημαδιών γύρανσης είναι η υπερβολική έκθεση στην υπεριόδη ηλιακή ακτιναβολία UV, φορώντας καπέλο, γυαλιά, ηλίου, ρούχα που καλύπτουν το μεγάλο μέρος του σώματός μας και εφαρμόζοντας αντιλιακό προστατεύεται το δέρμα. Τέταρτο, αθληθείτε. Η σωματική άσκηση κάνει επίσης καλό στο δέρμα, είτε πρόκειται για το γυμναστήριο, είτε για μαθήματα χορού, είτε απλά για ένα περίπατο κάθε μέρα. Η άσκηση αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, που με τη σειρά τους ενισχύουν τη ροή των ανθρεπτικών ουσιών και το οξυγόνο στο δέρμα, διατηρώντας το υγιές. Yes. Σύμφωνα με νέα έρευνα, η άσκηση όχι μόνο μπορεί να διατηρήσει το δέρμα νεανικό, αλλά ακόμη και να ανατρέψει τα σημάδια γύρανσής του. Επιπλέον, μας κρατά ενεργούς και με καλή διάθεση όλη μέρα, γεγονός που μπορεί να κάνει το δέρμα μας έτσι κι αλλιώς να λάμπει. Πέμπτο, επενδύστε στον ύπνο σας. Ενώ κοιμόμαστε, το σώμα ξεκινά τις διαδικασίες αποκατάστασης. Η ροή του αίματος αυξάνεται στο δέρμα μας, γεγονός που μειώνει τις ρητίδες και τις κοιλίδες γύρανσης. Συνιστάτε να κοιμάστε 7 έως 9 ώρες κάθε βράδυ και συνολικά για συνολικά καλή υγεία. Ο ελλιπής ή ο μη ποιοτικός ύπνος και φυσικά το άγχος επιταχύνουν τη γύρανση του δέρματος με πρόωρη εμφάνιση ρητίδων και κοιλίδων. Και μην ξεχνάτε, ακόμη και αν ήδη εμφανίζετε συμπτώματα προώρης γύρανσης του δέρματος, μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, μπορούν αν όχι να εξαλείψουν τα σημάδια, να βελτιώσουν σημαντικά την όψη του δέρματός σας, συμβάλλοντας παράλληλα σημαντικά στη βελτίωση της συνολικής υγείας και στην απόκτηση μιας άλλης εικόνας, όχι μόνο στον καθρέφτη, αλλά και σε όλα τα άλλα επίπεδα της καθημερινής σας ζωής. Αυτά τα ανάλαφρα λοιπόν θέματα προλάβαμε, γιατί η ώρα πάει 10:30. Ένα τραγουδάκι, ένα κομματάκι για το κλείσιμο και να ξαναπώ πάλι, Γεωργία, ελπίζω να την πρόλαβε στην εκπομπή, ελπίζω να μην είχε κάποιες παρεμβολές και θέματα τεχνικά. Ξανά να πω περαστικά στη Σοφία, το Βασίλη, το Στέλιο, τη Γεωργία. Σας περιμένουμε από εβδομάδα δρυμύτερους να επιστρέψετε δυνατοί και υγιείς. Να είμαστε κι εμείς δυνατοί και υγιείς, να κάνουμε μία πιο full εκπομπή την επόμενη Παρασκευή, χωρίς καθυστέρηση. Αυτά είχαμε να πούμε. Και έρχεται κακοκαιρία επωνόματι Μπάρμπαρα.
Έτσι διαβάσαμε. Πολύ εφάνταστο, εφάνταστη επικεφαλίδα στην κακοκαιρία μας. Για να δούμε αν θα δούμε χιόνι. Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή.